Ελάτε να κάνουμε τα δικά μας τώρα. Τώρα που γυρνάει. Κάτσε να κατεβάσω και λίγο και το τέτοιο, γιατί μου βάζετε και πολλά. Και πέφτει εδώ. Και πέφτει στη γη ξαφνικά. Το ισχύωσαμε όλο. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε ωραία και γρήγορα. Για να δούμε τι απ' όλα, Ρε, εσύ ξέρεις με τι θέλω να ξεκινήσω. Πες μου, ρε, εσύ, το CD που έδωσε ο Τσίπρας. Τι CD ήτανε, όταν το είδα, νόμιζα ότι ήταν πάλι η Αμάν. Πέρσι η Αμάν, συγγνώμη, όλο Αμάν τους λέω, γιατί είναι η Αρβίλα. Αλλά και ως Αμάν είχαν να διαπρέψει. Λοιπόν, θυμάσαι που βγάζαν διάφορα CD που λέγανε τα CD του. Μπράβο. Αυτό σκεφτόμουν. Και μετά ήταν αυτό που το έπαιζε. Χ2-1, τι να είναι, να είναι Θοδωράκης, να είναι Καλαματιανά. Να είναι... Κάτι για να φτιάξουμε την δισκολογία. Καψουροτράγουδο δεν θα είναι. Αλλά, ρε παιδί μου, τι θα είναι. Όχι, είναι ένα CD γνωριμίας. Εγώ πια έχω μπει στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και γνωρίζω κάποια πράγματα. Είμαι και... Μωρέ, δεν το συζητώ. Ελένη, εμείς ψάξαμε κάποια πράγματα και είδαμε περίπου τι έχει μέσα το CD που ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε στο Ματέο. Ματέο το λένε. Ματέο. Ματέο Ρέντζι. Ματέο Ρέντζι, ναι. Ματέο Ρέντζι. Πήρε τη γράφτη. Ο Κοκορέντζι πήρε συντάκι, διότι πήγε να μας την πει λίγο. Δεν δείχνω το εξώφυλλο όμως. Ναι. Δεν φαίνεται. Ένα κοντινό στο εξώφυλλο μπορούμε να δούμε τη γραφή. Μαρμαρώστε το Ρέντζι να δούμε. Ελένη, είναι γραμμένο στο σπίτι μου, φαντάζομαι ότι πληρώσαμε. Άντε, εντάξει, όχι, δεν είμαστε έτσι. Πάντως, η γραβάτα που μας έδωσε πρέπει να ήταν από δώρο, έτσι, για να το πω. Η γραβάτα. Κακός που είσαι. Σίγουρα ήταν happy birthday, Ματέο Ρέντζι. Είναι η γραβάτα από δώρο, έχει το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί και η σημαία από πίσω ποιο σήμα έχει. Εγώ νομίζω ότι το είχαν δώσει του Ματέο, δεν ήθελα να την βάλει, την έδωσε τον Αλέξη. Έλα. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Ματέο, ναι, γιατί είχε τα σηματάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει, πού να το βάλω, εγώ θα μείνω, λέει, και καλά. Γιατί είναι πολιτική χρειά. Λοιπόν, παίρνει ο Ματέο το CD. Αυτό γιατί... μπροστά τι είναι, δεν είναι αυτά τα παιχνίδια, τα τηλεπαιχνίδια που βγαίνουν μπροστά ο αριθμός, 252 πόντια, ας πούμε. Τι είναι αυτό το στρογγυλό μπροστά. Γιατί θα παίξουνε ρουκ-ζουκ, ένα στον άλλο. Μιλάει ο ένας αφού πατήσει πρώτα το κουμπί. Ρε, αυτό το στρογγυλό, μπροστά τους. Μπροστά, είναι... μπροστά, πάνω στο ξύλο. Ναι, είναι το έμβλημα προφανώς της Ιταλίας, αλλά αν θες να είναι το παιχνίδι, μεγάμπαγκα, να είναι η πόντη.